Ελάβαμε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας το σχέδιο νόμου, το οποίο θα έρθει το προσεχές χρονικό διάστημα προς ψήφιση στη Βουλή, που αφορά το δικαστικό χάρτη της Ελλάδας. Βάσει αυτού του σχεδίου νόμου έχουμε κατάργηση των ειρηνοδικείων και έχουμε ενοποίηση του πρώτου βαθμού σε ένα βαθμό. Δηλαδή η ειρηνοδικία και η πρωτοδικία αποτελούν τον πρώτο βαθμό της ελληνικής δικαιοσύνης. Όσον αφορά το θέμα του δικαστικού χάρτη, στην Κρήτη διατηρούνται και τα δύο εφετεία, δηλαδή το εφετείο Κρήτης που εδρεύει στα Χανιά και το εφετείο Ανατολικής Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο. Δεύτερον, τα πρωτοδικεία Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου παραμένουν ως έχουν, ουδημία μεταβολή στα πρωτοδικεία. Όσον αφορά τα ειρηνοδικεία, το ειρηνοδικείο Βάμου καταργείται ως ειρηνοδικείο και καθίσταται πλέον περιφερειακό πρωτοδικείο Βάμου με έδρα το κτίριο όπου υπάρχει και σήμερα το συγκεκριμένο ειρηνοδικείο. Στο Ρέθυμνο δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Στο Ηράκλειο έχουμε κατάργηση δύο δικαστηρίων αυτών των ειρηνοδικείων, του Πύργου και του Καστελίου, και στο Λασίθι έχουμε την κατάργηση του ειρηνοδικείου Ιεράπετρας. Θέλω να σας πω το εξής, ότι όσον αφορά το πρωτοδικείο, το καινούργιο πρωτοδικείο, το περιφερειακό πρωτοδικείο Βάμου, σε αυτό θα εκδικάζονται πλέον οι υποθέσεις των Δήμων από Κορώνου και Σφακίων και θα εκδικάζονται και οι ποινικές υποθέσεις εν αρχή με τα βεβαιότητας του μονομελούς πλημμυλιδικίου και θα εκδικάζονται και οι υποθέσεις του πρωτοδικείου οι οποίες είναι του μονομελούς πρωτοδικείου αρμοδιότητα. Συνεπώς έχουμε μία πλήρη αναβάθμιση του ειρηνοδικείου Βάμου, το οποίο από ειρηνοδικείο γίνεται πλέον περιφερειακό πρωτοδικείο, όπου θα έχει σαφέστατα μεγαλύτερο αντικείμενο ύλης και περισσότερες αρμοδιότητες. Αυτό για μας αποτελεί μία πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος και του αγώνος που είχαμε κάνει, διότι πλέον στα Χανιά δεν επέρχεται ούτε μία μεταβολή και έχουμε μία κατάσταση η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επικυρώνει αυτό το αποτέλεσμα του αγώνα τον οποίο κάναμε και αισθανόμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα. Από ό,τι γνωρίζω, όσον αφορά το νομό Λασιθίου, αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα με την κατάργηση του δικαστηρίου της Ιεράπετρας, διότι ήταν ένα δικαστήριο το οποίο είχε μεγάλο αντικείμενο ύλης ή αρμοδιότητες και εξ αυτού του λόγου υπάρχει ένας αναβρασμός στο νομό Λασιθίου για την κατάργηση του συγκεκριμένου ειρηνοδικείου. Όσο είπα, στο νομό Ηρακλείου έχουμε την κατάργηση των ειρηνοδικείων Καστελίου και Πύργου, για τα οποία θεωρώ πως υπάρχει, αν δεν κάνω άποψη και αν έχω εκτιμήσει σωστά την κατάσταση, μια σχετική εν πάση περιπτώσει ανοχή ότι πρέπει καλύτερα να έχουμε το εφιστάμενο βάσει του σχεδίου νόμου καθεστώτος. Θέλω να πω επίσης το εξής, ότι υπάρχουν ανά την Ελλάδα καταργήσεις πρωτοδικείων και λοιπόν δικαστηρίων τα οποία έχουν προκαλέσει μία σφοδρή αντιπαράθεση. Όμως εδώ πέρα, στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, τα πράγματα είναι εξαιρετικά.